Είμαστε εδώ στο ισόγειο της Μεγάλης Λέσχης, στην έκθεση του Πολιτιστικού και Καλλιτεχνικού Συλλόγου Γυναικών Ζωγράφων Καβάλας, με τίτλο «Στιγμές μιας άλλης εποχής». Πριν μιλήσουμε για την έκθεση έργων ζωγραφικής μελών του Συλλόγου, να δούμε τα παλιά ξεχωριστά αντικείμενα που εκτίθενται σε αυτό το χώρο και δικαιολογούν τον τίτλο της έκθεσης. Εδώ βλέπουμε ένα τραπεζάκι χειροποίητο κατασκευής 1950. Τότε που κατασκευάζονταν χειροποίητα τραπεζάκια. Βλέπουμε και μια κορνίζα με παλιά φωτογραφία κατασκευής 1939. Τότε που και μια απλή καρνίζα φτιαχνόταν στο χέρι. Βλέπουμε μια ξύλινη βαλίτσα κατασκευής 1940, η οποία μάλιστα είναι και στολισμένη με κάτι που το λες και νηφικό. Ενδεχομένως είχε και ήταν βαλίτσα για το νέο σπίτι. Εδώ βλέπουμε τηλέφωνο της δεκαετίας του 1950. Οι παλιότεροι του θυμούνται, για τους νεότερους είναι μια εντελώς εξωτική κατασκευή, τη χρήση της οποίας σίγουρα αδυνατούν να αντιληφθούν, αλλά αυτό ήταν το τηλέφωνο. Μπορούμε να δούμε και πώς καλούσαν τον αριθμό με αυτό το χαρακτηριστικό ήχο. Και όταν δεν έπιανες καλά γραμμή, καλούσες το 0 για να καθαρίσει. Ματέως φυσικά. Επίσης μας βλέπουμε και ένα έργο το δικό σας, από το παστάλιασμα του καπνού. Ναι, έτσι ακριβώς. Προσπαθήσαμε αυτό που λέμε vintage, δηλαδή να δώσουμε στιγμές μιας άλλης εποχής, μέσα από αντικείμενα, συνήθειες, τάσεις, ξεκινώντας, προσπαθώντας δηλαδή να δούμε πώς ζούσαν οι άνθρωποι από το 1950, από το 1900 έως το 1950, και βέβαια ήταν σημαντικές στιγμές και μια εποχή που καθόρισε και τις ζωές των επόμενων και προσπαθήσαμε να το αποτυπώσουμε. Ναι, εγώ εδώ τώρα προσπάθησα να δείξω το μόχθο της εποχής εκείνης με τους ανθρώπους που δουλεύαν στα καπνά και η Καβάλα είναι και μια πόλη που σημαδεύτηκε ακριβώς ιστορικά από την επεξεργασία. Ακριβώς. Βλέπουμε εδώ πασουμάκια, πραγματικά έργα τέχνης, πασουμάκια ελληνικής κατασκευής δεκαετίας του 1960, δουλεμένα στο χέρι. Εδώ βλέπουμε ένα παλιό ραδιόφωνο. Η απόδοση των ραδιοφώνων αυτών σίγουρα ήταν αντιστρόφως ανάλογη του όγκου που καταλάμβαναν. Ωστόσο, στόλιζαν το χώρο, δηλαδή ήταν η εποχή που αυτές οι συσκευές φτιάχνονταν με κριτήριο φυσικά και τη διακόσμηση του χώρου. Κυρία Μαρμάνη, ο Σύλλογος Γυναικών Ζωγράφων, πόσα μέλη αριθμεί αυτή την περίοδο? Τα μέλη, τώρα να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω ακριβώς, γιατί έχουμε και καινούργια μέλη, είμαστε γύρω στα 20-25 μέλη. Κάποιοι είναι πολλά χρόνια ο σύλλογός μας, έχουμε χάσει ανθρώπους από το σύλλογο. Εγώ είμαι από τα καινούργια σχετικά μέλη, σχετικά. Δηλαδή είμαι στο σύλλογο 5-6 χρόνια. Είχα την τιμή να με βάλουν στο σύλλογο, γιατί ξεκίνησα μεγάλη και ερασιτεχνικά τη ζωγραφική. Έχουμε και καινούργια μέλη, έχουμε και επιθυμία πολλών μελών που περιμένουν να δούμε τα έργα τους για να μπουν στο σύλλογο. Γενικά είναι γυναίκες που έχουν αυτή τη διάθεση να εκφράσουν τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν την πραγματικότητα μέσα από την ψυχή τους, μέσα από τις εμπειρίες τους. Καταλήγουμε σε ένα σίδερο που λειτουργούσε με κάρβουνο. Εδώ είναι προ-ηλεκτρισμού. Άνοιγε το σίδερο, έμπαινε το κάρβουνο και ακολουθούσε το σιδέρωμα της εποχής. Και μπορούμε να κλείσουμε με μια παλιά φωτογραφική μηχανή. Την εποχή που δεν υπήρχαν κινητά, την εποχή που όλα γίνονταν με το φιλμ, φωτογραφική μηχανή βλέπουμε εδώ, Σέρτοφωτ, προέλευση Δυτική Γερμανία, έτος παραγωγής 1958. Το έτερο στοιχείο πέραν της φωτογραφικής μηχανής αυτής καθ' αυτής ήταν η προέλευσή της, Δυτική Γερμανία, που σημαίνει ότι υπήρχε και Ανατολική Γερμανία, που σημαίνει ότι υπήρχε το τείχος,
ήταν εποχή ψυχρού πολέμου και ούτω καθεξής.